Αντώνη, ο Μίτσελ αποτελεί παρελθόν και επίσημα πια. Το πληροφορηθήκαμε από την Πειραϊκή ΠΑΕ. Τον ευχαριστεί. Θα υπάρξει και αύριο και μια επιστολή του προπονητή που θα λέει από την πλευρά του τις δικές του σκέψεις και απόψεις, αλλά και θα ευχαριστεί το σύλλογο. Το θέμα είναι η επόμενη μέρα. Ξένος προπονητής. Σωστό. Εντάξει, το περιμένω πάνω κάτω. Κυριακή μετά τον Πλατανιά υπήρξε μια συνάντηση όλων των στελεχών του Ολυμπιακού. Φαίνεται ο Μίτσελ δεν έδωσε αυτό το παρόν κατά μία πηγή. Είχε ένα πρόβλημα προσωπικό με τη γυναίκα του. Χθες φαίνεται να υπήρχε αλλαγή δεδομένων στο στυλ ουδέν προμονιμότερο του προσωρινού. Και σήμερα υπήρξε νέα συνάντηση με τον Μίτσελ. Απολύθηκε εν τέλει από τον Ολυμπιακό. Ενημερώθηκε μάλλον τον Ολυμπιακό ότι δεν συνεχίζει τη συνεργασία του. Και όπως λες εσύ, λογικά πάμε σε ξένο προπονητή από όσα γίνονται γνωστά και από όσα φαίνεται να διαρρέει. Τουλάχιστον σε αυτό επιμένει ο Ολυμπιακός, ότι θα πάει σε λύση ενός προπονητή από την αγορά του εξωτερικού. Ότι δεν θα κινηθεί για έναν Έλληνα προπονητή. Όπως ακούγεται, έχουν ακουστεί πολλά ονόματα, πολλά σενάρια. Από την πρώτη στιγμή που υπήρχε θέμα Μίτσελ, είχαν σκάσει αρκετές προτάσεις στα γραφεία της ΠΑΕ αρκετών προπονητών. Είναι πάρα πολλοί οι ελεύθεροι προπονητές και αρκετά ικανοί που μπορούν να λάβουν άμεσα τον Ολυμπιακό. Τα έχουμε γράψει και εδώ στον Καζέτα. Άλλωστε, μπορεί όποιος θέλει να τα διαβάσει όλα τα ονόματα τα οποία παίξανε και παίζουν. Η περίπτωση του Μαρτινιόλ είναι μία από αυτές, κυρίως γιατί έχει ατζέντη τον Μίνο Ραϊόλα που έχει εξαιρετικές σχέσεις ο Ολυμπιακός. Έχει παίκτες στον Ολυμπιακό Ραϊόλα που μπορεί να παίξει τον ρόλο του. Γενικότερα όμως είναι πολύ κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα. Στο Φωστήρα θα πάει με τον Αντώνη τον Νικοπολίδη. Με υπηρεσιακό προπονητή. Και ο στόχος είναι στην Ξάνθη να έχει τον επόμενο τεχνικό. Σωστά, που είναι ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα. Είναι κομβικό το παιχνίδι, γιατί αν περάσει από την Ξάνθη, ο Ολυμπιακός θα παραμείνει τουλάχιστον στο μείον ένα, αποκλείεται να, να περάσει και στην κορυφή. Γενικά όμως φαίνεται ότι για να προχωρήσει ο Ολυμπιακός άμεσα στην αποδέσμευση του Μίτσελ, λογικά θα έχει προχωρημένες επαφές και με κάποιον προπονητή που δεν αποκλείεται να το μάθουμε στις επόμενες ώρες. Αλλιώς δεν θα έκανε και τέτοια κίνηση. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να σταθούμε και στην αντίδραση του κόσμου. Ο κόσμος δεν ήθελε να φύγει ο προπονητής. Δεν ήθελε να φύγει ο προπονητής. Στάθηκε και σε αυτό το κομμάτι ο διευθυντής επικοινωνίας της ΠΑΕ, ο Κώστας Καραπαπάς, ότι και ο ίδιος είχε κάνει έναν φίλο με την παρουσία του Μίτσελ. Ωστόσο, οι αποφάσεις λαμβάνονται από την ΠΑΕ με βάση το καλό του συλλόγου και όχι με βάση τις φιλίες και τις συμπάθειες που υπάρχουν στον εκάστοτε πρόσωπο. Μένει να δούμε λοιπόν τις εξελίξεις, ποιος θα είναι ο επόμενος προπονητής. Λογικά, όπως είπαμε, θα είναι ξένος και εν τέλει πότε θα υπάρξει πρόσληψη και πότε θα είναι γνωστό το όνομα αυτού. Αν ο Ολυμπιακός πάντως θέλει να τον έχει στην Ξάνθη, που λογικά αυτός είναι ο στόχος, όπως είπαμε και πριν, πρέπει να τον κλείσει το αργότερο μέχρι την Πέμπτη ή την Παρασκευή, τουλάχιστον να προλάβει να γνωρίσει την ομάδα, να κάνει μια προπόνηση, να πάρει μια πρώτη εικόνα από τις εγκαταστάσεις, για να πάει στο πολύ κρίσιμο αυτό παιχνίδι που είναι και το μισό πρωτάθλημα.